Καλησπέρα, αγαπητοί επίσημοι. Παιδιά, φεύγετε. Ναι. Γεια σας. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλώς ήρθατε. Έτσι κι αλλιώς, αν δεν εντάξουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία, οποιοδήποτε εγχείρημα δεν μπορεί να έχει κανένα μέλλον. Να πω, κύριε Πρόεδρε, θα θυμάστε της Ομοσπονδίας ότι και την πρώτη μέρα του περσινού ποδηλατικού γύρου στο πέρασμα από την Καρδίτσα και τη δεύτερη μέρα, η συμμετοχή των θεατών ήταν συμμετοχή αντίστοιχη μαζικών αθλημάτων. Αν μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ή στο κλειστό στην ομάδα μπάσκετ θα πάνε 3-4.000 κόσμος, αντίστοιχη ήταν η συμμετοχή. Η Καρδίτσα λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της έναρξης προγράμματος αναβάθμισης και επισκευής των ποδηλατόδρομων, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να γίνονται πριν από 20 χρόνια περίπου. Πρέπει να σας πω ότι τα 18 χιλιόμετρα αστικού ποδηλατόδρομου σε λίγες μέρες θα είναι συν 2-2,5 χιλιόμετρα με τον δρόμο της Ιερών Πολυτεχνείου που ολοκληρώνεται, αλλά τόσα χιλιόμετρα είναι και οι περιαστικοί ποδηλατόδρομοι. Όμως, για να μιλάμε για ασφαλές ποδήλατο, θα πρέπει να δούμε και τα προβλήματα, να εντοπίσουμε και τα προβλήματα, για να μην φτάνουμε σε σημείο να λέμε ότι μην πάρεις το ποδήλατο να πας εκεί, γιατί είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο πραγματικά και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα εξαλειφθεί. Δυστυχώς, όμως, το πέρασμα του χρόνου αυτό δεν έγινε. Ο ποδηλατόδρομος βαδίζει παράλληλα με τον κανονικό δρόμο. Οι κάθετοι δρόμοι που βγαίνουν σε αυτό το δρόμο όταν είναι μονόδρομος στρέφουν το βλέμμα του οδηγού κάθε φορά προς την κίνηση των οχημάτων. Δεν ξέρω αν συμβαίνει στη Λάρισα ή αν συμβαίνει σε άλλες περιοχές αυτό. Με συνέπεια, ο ποδηλάτης που έρχεται αντίθετα από την κίνηση των οχημάτων, οι περισσότεροι το κάνουν μηχανικά. Οι περισσότεροι οδηγοί. Περιμένω τα αυτοκίνητα να έρθουν από δεξιά, το βλέμμα στρέφω προς τα δεξιά. Ενώ από την άλλη κατεύθυνση στον ποδηλατόδρομο έρχονται ποδήλατα. Αυτό το λέω αν θέλω και μπορώ να είμαι χρήσιμος σε κάτι. Σε κάθε περίπτωση, το συνέδριο να έχει καλή επιτυχία. Εύχομαι να αποτελέσει θεσμό και κάθε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση βοηθάει όλους. Ευχαριστώ, να είστε καλά.